Λοιπόν, πηγαίνοντας παρακάτω, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Θωμά Γεράκη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΜΑΡΚ, που είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας σε μια περίοδο μάλλον με πάρα πολλές εξελίξεις. Λέγαμε νωρίτερα για τις ΗΠΑ, αλλά σκέφτομαι και στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό, με άλλη αξία βέβαια και με τέλος πάντων άλλο αντίκτυπο, μια σειρά από εκλογές που έχουμε και εξελίξεις γενικότερα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό γεννάει περισσότερα ερωτήματα από ότι βεβαιότητες. Ναι. Και αυτά ξεκίνησαν, ή μάλλον ένα κομβικό σημείο ήταν οι ευρωεκλογές. Mm-hmm. Εκεί κανένα από τα τρία πρώτα κόμματα δεν μπόρεσε να καλύψει το στόχο που είχε θέσει, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία τον πήχε του 33%, ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ένα ποσοστό κοντά στο 20%, εν πάση περιπτώσει πάνω από το 17%, και το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο κόμμα. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ο προβληματισμός και έφερε όλο αυτό το πράγμα κάποιες εξελίξεις, ναι, που φτάνει στο επίπεδο της κρίσης και πολύ περισσότερο στην αντιπολίτευση. Ναι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στη θεωρία των κρίσεων αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχουν και μια θετική πλευρά οι κρίσεις. Δηλαδή, με την κρίση τα λιμνάζοντα νερά, ναι, ταρακουνιούνται και είναι πιθανό να οδηγήσουν, ναι, σε κάποια λύση, σε κάποια διέξοδο. Πάντως, ναι, το παράδειγμα, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ έφερε το αντίστροφο αποτέλεσμα. Δηλαδή η κρίση απλώς πολλαπλασίασε την κρίση. Ναι, κάπου όμως ξέσπασε αυτό το πράγμα και υπό προϋποθέσεις θα οδηγήσει σε κάποιες λύσεις, ασχέτως αν είναι οι καλύτερες. Επίτρεψε μου μια παρένθεση πριν να ανοίξουμε όλο αυτό το μεγάλο κεφάλαιο. Έχω πάρα πολλά να σε ρωτήσω. Αλλά μια πολύ μικρή σύνδεση με την κουβέντα που κάναμε πριν. Έχουμε λόγο να μένουμε τόσο πολύ στα debate? Επειδή θα έχουμε debate με το ΠΑΣΟΚ μεθαύριο. Αν δηλαδή ένα debate, εδώ μιλάμε για τις ΗΠΑ, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά μας δίνει την πρόγευση του αποτελέσματος. Ένα debate, αν γεννά πολιτικό αποτέλεσμα. Καταρχήν, εάν γίνεται με τους σωστούς όρους το debate, που έχει ένα ενδιαφέρον δηλαδή και γεννά, απαντάει σε ερωτήματα του κόσμου. Έχει όντως ένα ενδιαφέρον. Αν είναι ένα απογνευρωμένο, φαντάζομαι ότι κανένα. Εγώ θεωρώ ότι παίζει ένα ρόλο το debate, απλά δεν παίζει τόσο πολύ. Και ουσιαστικά στο debate ο κάθε υποψήφιος δεν πηγαίνει για να κερδίσει. Πηγαίνει για να μην χάσει. Αυτό είναι το. Και νομίζω και η λογική είναι απευθύνομαι στους δικούς μου. Προφανώς. Να μπετονάρω το δικό μου. Αυτό το είδαμε και στο Αμερικάνικο debate. Θεωρώ ότι ο κύριος Τραμπ και η αντίπαλός του απευθύνονταν τελείως διαφορετικά κοινά. Και επίσης χρησιμοποίησαν και μια εντελώς διαφορετική στρατηγική. Δηλαδή, άνεβαζε ένα τίτλο, επειδή λέμε ότι οι λαοί κινητοποιούνται, υπάρχει ένα εκκρεμές επάνω από τα κεφάλια κάθε λαού, που από τη μια πλευρά είναι ο φόβος, η ανησυχία, και από την άλλη είναι η ελπίδα. Θεωρώ ότι διάλεξαν διαφορετική, ναι, πλευρά του εκκρεμούς. Δηλαδή. Δεν χρειάζεται να το πεις. Νομίζω ο φόβος, ναι, είναι Τραμπ, ναι, έτσι και ακριβώς. Η ελπίδα ήταν. Ναι, εκεί στόχευσαν τουλάχιστον. Και τα δύο ισχυρά. Ναι. Και τα δύο ισχυρά. Mm. Ωραία, πάμε τώρα στα εγχώρια. Να ξεκινήσουμε λίγο από κάποια δείγματα δημοσκοπήσεων που έχουμε δει. Ναι. Ακόμη είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, λίγο νωρίς για να πει κανείς ότι έχουμε μια παγιωμένη εικόνα για το ποιο είναι το πολιτικό σκηνικό, αλλά κάποιες στάσεις διαφαίνονται. Ναι. Καταρχήν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πια δεύτερο κόμμα. Το ότι η Νέα Δημοκρατία πιθανότατα δεν γυρίζει στα ποσοστά που είχε πριν τις ευρωεκλογές. Ναι, ναι. Και ότι το ΠΑΣΟΚ είναι περίπου στο μία ή άλλη. Δεν ξέρω, ναι, πόσο είναι αυτή η εικόνα. Καταρχήν ότι βλέπουμε αυτή την περίοδο, και θεωρώ και μέχρι το τέλος του έτους δηλαδή, είναι κυριολεκτικά αυτό που λέμε η φωτογραφία της στιγμής. Ναι. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι διανύουμε τώρα μια περίοδο όπου όλα βρίσκονται εν εξελίξη. Όπως είπα και στην αρχή, είναι περισσότερα τα ερωτήματα που τίθενται, ναι, παρά οι βεβαιότητες. Και για να κάτσει αυτό το πράγμα κάπου, να σταθεροποιηθεί δηλαδή ουσιαστικά το πολιτικό σύστημα και να έχουμε μια βεβαιότητα ότι αυτά που, ναι, μετράμε έχει μια κάποια, ναι, λίγο, ναι, μεγαλύτερη διάρκεια, εν πάση περιπτώσει, λίγο μεγαλύτερη σταθερότητα, θεωρώ ότι θα πρέπει να περιμένουν στις αρχές του 25. Να έχεις ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ, να έχεις ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ και να έχεις και τα δείγματα της ηγεσίας. Ναι, και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί αυτό που λέμε, αν θα μπορέσει η κυβέρνηση να βρει νομίζω τον μηματισμό της και την αποτελεσματικότητα. Το οποίο θα στο έθετα, αλλά νομίζω το απάντησες. Δηλαδή, βλέπει κανείς στις δημοσκοπήσεις και τις τάσεις, αν αθροίσει, η Νέα Δημοκρατία χάνει, ξέρω εγώ, 10 πόντους. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει 7 πόντους. Το ΠΑΣΟΚ είναι μία ή άλλη. Πού είναι αυτοί οι 17, 20, 25 πόντοι? Ναι. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κοινό το οποίο είναι στην άκρη και περιμένει. Ναι, είναι αυτό, εντάξει, που λες. Καταρχήν, εξαρτάται τι βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις και πού αναφερόμαστε. Αν αναφερόμαστε, ας πούμε, στην πρόθεση ψήφου,
Και ας πούμε δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 27-28, ξέρω εγώ, παραδειγματικά τώρα το λέω. Το ΠΑΣΟΚ στο... ο ΣΥΡΙΖΑ στο 10 και το ΠΑΣΟΚ στο 12, ας πούμε. Δεν βάζουμε στην εξίσωση και το ποσοστό των αναποφασίστων της μαύρης, που είναι γύρω στο 20%. Αυτό θα μοιραστεί στα κόμματα. Θα μοιραστεί. Άρα λοιπόν το 27-28... 20% είναι το δεύτερο κόμμα σήμερα. Ναι, προφανώς. Αλλά με μια αναγωγή, ας πούμε, γιατί πρέπει να αρθρίζει το 100% το αποτέλεσμα, το 27% ή το 28% στην πρόθεση ψήφου, αυτό μπορεί να σημαίνει 33-34% στην εκτίμηση. Ναι. Το 10% για το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να σημαίνει 12-13%. Ναι. Και το 12% του ΠΑΣΟΚ να σημαίνει 14-15%. Ναι. Τότε θα αρθρίζουν στο 100%. Ήταν χθες ο Αντώνης Παπαγιαννίδης και μιλούσαμε και είπε κάτι το οποίο επίσης θέλω να σε ρωτήσω. Αν πάμε δια της ισάτοπων απαγωγής και πούμε τόσο η ελληνική λύση, τόσο η πλεύση ελευθερίας, τόσο η Λατινοπούλου, τόσο ο Βελόπουλος, τόσο το ΚΚΕ, τόσο η Νέα Αριστερά και να δούμε τώρα αυτό που μένει να το μοιράσουμε στο ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει, αν ορίσουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ εκεί που τον βλέπουμε, πρέπει η Νέα Δημοκρατία πάρει 45-50% για να κλείσει το 100%. Κάτι λείπει. Δηλαδή, ωστόσο, ναι, δεν μοιράζονται πάντα αναλογικά. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν διάφορες θεωρίες πώς θα μοιράσουν τις αποφάσεις τους. Αν έχεις το θάρρος, δηλαδή και το κάνεις, πάρεις την ιστορική ευθύνη, να τους μοιράσεις. Γιατί οι άνθρωποι αναποφάσεις τους λένε ότι είναι. Το ένα είναι να πεις ότι οι αναποφάσεις θα ψηφίσουν όπως και οι αποφασισμένοι και να το μοιράζεις αναλογικά. Το άλλο είναι ότι το πιθανότερο είναι οι αναποφάσεις να γυρίσουν στα κόμματά τους. Άρα βλέπεις από πού προέρχονται και τα λοιπά. Και εκεί που, από εκεί που από το κόμμα προέρχονται περισσότεροι, δίνεις περισσότερο στο... και υπάρχουν και άλλοι τρόποι, διάφοροι τρόποι τώρα να το, να το μοιράσεις. Συνήθως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Γι' αυτό δεν μπορείς να προβλέψεις επακριβώς ένα εκλογικό αποτέλεσμα, κάτι το οποίο θα συμβεί στο μέλλον. Και γι' αυτό έχεις αυτή τη μαύρη τρύπα και. Γιατί τη ισάτοπων απαγωγή σημαίνει ένα τεράστιο κενό. Και όταν έχουμε μπροστά μας 3 χρόνια, είναι χρόνος τώρα. Να δούμε λιγάκι. Το πιο πρόσφατο, αυτό που περιμένουμε πρώτο, είναι οι εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει για Νοέμβρη. Νομίζω ότι έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Καταρχήν δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ πάει συντεταγμένα, κάτι που δεν συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ και που έχει ένα ενδιαφέρον. Ναι. Θυμίζω ότι αυτό το κόμμα πριν 10 χρόνια ήταν στο 4%. Κόσμια πάνε. Πολύ κόσμια. Το πρόβλημά του είναι ότι τα φώτα της ράμπας αυτή τη στιγμή είναι αλλού. Δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή από πλευράς, ας πούμε, ενδιαφέροντος, πώς λένε οι Αμερικάνοι, ποιο είναι πιο σεξι. Αυτή τη στιγμή πιο σεξι είναι ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Χωρίς αμφιβολία. Ναι. Αυτό αδικεί και δυσκολεύει και τις προσπάθειες των υποψηφίων να απευθυνθούν στον κόσμο και να... Δεν φέρνει όλη αυτή η αναστάτωση και το πρόβλημα που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ κάποιους δυνητικούς ψηφοφόρους ξανά πίσω στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή αρχίζει το ΠΑΣΟΚ και είναι μία αιστεία για κάποιους οι οποίοι ήταν ανέστη ή τέλος πάντων είχαν μετακομίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πιθανό να ισχύει και αυτό. Όντως, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και τη μεγάλη κρίση την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Είναι σαν να έχουμε ένα αυτοκίνητο που... Έχει μείνει από κάψιμο. Ναι, ας πούμε, και πάει στην όπιστη. Και οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται, φαίνεται ότι δεν είναι ενδεδειγμένη. Δηλαδή, όταν ένα αυτοκίνητο δεν παίρνει μπροστά η μίζα, εντάξει, θα αλλάξει τα πετσάρια, δεν δουλεύει. Ναι. Θα το βάψεις, δεν δουλεύει. Αλλάζεις οδηγό. Ναι. Και εκεί φαίνεται ότι... Κάτι άλλο είναι. Ναι. Δεν λέω ότι ο κύριος Κασελάκης είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, αλλά πιθανόν για πολλούς ίσως να είναι η λάθος λύση. Ναι. Ας πούμε, γιατί τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ πιο πριν. Αλλά επιστρέφοντας στο ΠΑΣΟΚ, εγώ θεωρώ ότι για το τι, ποια θα είναι η εξέλιξη του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να περιμένουμε, και όχι μέχρι τις εκλογές, θα πρέπει να περιμένουμε και μετά τις εκλογές του νέου αρχηγού. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μπορεί να ενώσει το ΠΑΣΟΚ, αν μπορεί να εμπνεύσει, αν μπορεί να συνυπάρξουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, του τι θα πει στη συνέχεια. Και όχι μόνο για την πορεία του ΠΑΣΟΚ, αλλά συνολικά για το χώρο της κεντροαριστεράς. Άρα αυτά τα περιμένουμε ακόμα. Δεν είναι δεδομένα. Είναι δηλαδή τελείως διαφορετικό. Υπάρχει μια ομοιογένεια, δηλαδή αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν στην κάλπη για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Έχουν μια ομοιογενή επιλογή που είναι ο Α, Β, Γ, Δ, ή έχουν και τελείως διαφορετική. Ή αρκετά διαφορετική πολιτική κατεύθυνση, μία υποψηφιότητα από την άλλη. Κοιτάξτε. Άλλο πασοκικό κοινό. Αν κατάλαβα καλά την ερώτηση, το πρόβλημα το μεγάλο αυτή τη στιγμή
θεωρώ για τον κόσμο του, και όχι για αυτούς που ασχολούνται πολύ με την πολιτική, αλλά αυτοί που βλέπουν τις ειδήσεις. Ο καθημερινός ψηφοφόρος και τα λοιπά. Δεν έχουν ακόμα καταλάβει τις διαφορές του ενός και την πλατφόρμα δηλαδή. Του ενός υποψηφίου από τον άλλον. Ξέρουμε δηλαδή αν τον βλέπουμε στην τηλεόραση. Αλλά αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες, το the reason why, δηλαδή εγώ μπορεί να έχω καλή γνώμη για όλους. Έναν όμως πρέπει να οφείλει να ψηφίσει. Το γιατί εμένα και όχι τους άλλους, δηλαδή να υπάρχει ένας λόγος που να ζητώ την ψήφο, τον οποίο λόγο δεν μπορούν να ισχυριστούν και οι υπόλοιποι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να σου πω γιατί το λέω. Βλέπω σε κάποια από τα γκάλωπ, δεν ξέρω πόσο αξιόπιστα είναι και πόσο το δείγμα αυτό αυτή τη στιγμή δίνει μια κατεύθυνση. Αλλά κάποια λένε δεύτερος γύρος Ανδρουλάκης Δούκας, κάποια λένε δεύτερος γύρος Ανδρουλάκης Διαμαντοπούλου ή Διαμαντοπούλου Δούκας. Νομίζω ότι καλύπτουν, προσπαθούν να καλύψουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Έτσι καταλαβαίνω κι εγώ. Αυτό ακριβώς. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις είναι εμφανείς οι διαφορές. Δηλαδή θέλω να πω, το στίγμα της κυρίας Διαμαντοπούλου για παράδειγμα είναι απολύτως διακριτό από το στίγμα Δούκα ή το στίγμα Ανδρουλάκη. Ναι, πιθανόν για όχι για όλο τον κόσμο. Όχι για όλο και όχι κόσμο. Τόσο καθαρό όσο το έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Και νομίζω ότι, για παράδειγμα, μιλάμε για το debate στην Αμερική. Ένα debate μεταξύ των υποψηφίων του Πασόκ. Θα γίνει. Ερωτήσεις, δηλαδή, ο χαρακτήρας του Πασόκ. Ποιο Πασόκ οραματιζόμαστε. Τι γίνεται με τις συμμαχίες. Το ενδεχόμενο των συνεργασιών. Αν συμμετείχανε. Γιατί ο κόσμος. Που τοποθετείται πολιτικά το πόσο κεντροαριστερά ή πόσο κεντρο. Και άλλα διλήμματα όσον αφορά την κυβερνησιμότητα. Ας πούμε, γίνονται οι επόμενες εκλογές, βγαίνει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έχει αυτοδυναμία. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ναι. Τι κάνει το Πασόκ σε αυτή την περίπτωση. Επίσης, ας πούμε, οι συμμαχίες. Θα κινηθούμε εντελώς αυτόνομα και με ίσες αποστάσεις. Θα κινηθούμε λίγο περισσότερο και επιδιώκοντας κάποιες συνεργασίες με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θέλω να πω, αποκλείουμε ή δεν αποκλείουμε μια συνεργασία με την ΕΔΕΠΡΟ. Δεν έχουν, νομίζω, τοποθετηθεί. Αν σου ζητούσα να μου πεις, αν έναν από τους 5-6 πόσοι είναι αυτή τη στιγμή επέλεγε το κοινό, οποιονδήποτε, η επόμενη μέρα στο Πασόκ θα ήταν μια συντεταγμένη πορεία ξανά σε καινούργιες βάσεις με βάση τον αρχηγό ή και εκεί θα έχουμε φυγόκεντρες. Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή είναι. Το τι θα γίνει μετά τις εκλογές του Πασόκ εξαρτάται και ποιος θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε μπροστά σε μεγάλα ερωτήματα. Ναι. Πολύ μεγαλύτερα βέβαια είναι μετά του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Ναι. Εκεί, αλλά πάμε να τα δούμε λίγο. Καταρχήν πρέπει να σου πω, μου έκανε εντύπωση μία δημοσκόπηση, δεν θυμάμαι ποια ήταν, αλλά τέλος πάντων στο ερώτημα ποιον θεωρείται ότι είναι ο ιδανικότερος να ηγηθεί της κεντροαριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, 48% Τσίπρας. Ναι, ο δεύτερος νομίζω ήταν οριακά διψήφιος. Ναι. 12%. Ναι. Και νομίζω ήταν και ο κύριος Κασελάκης. Ναι, βέβαια, νομίζω ότι αυτού του είδους ερωτήσεις θα πρέπει να τίθενται μετά την. Ναι, αλλά το λέω για την επαναφορά του ονόματος στα χείλη των ψηφοφόρων της κεντροαριστεράς του κυρίου Τσίπρα. Όντως, ναι, το είδα και εγώ. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο μια τέτοιου είδους μέτρηση ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, γιατί δεν το βλέπεις ότι ο κύριος Τσίπρας για πολλούς είναι σημείο αναφοράς μετά όλη αυτή την. Είναι. Αισθάνομαι δεν έχει αυτή την έγκλη που είχε παλιότερα. Βέβαια, έχει στην πλάτη του 6-7 ήττες. Ναι, και έχω την εντύπωση ότι ακόμη δεν είναι η ώρα του να εμφανιστεί και να μιλήσει και να καθορίσει τις εξελίξεις. Ναι, αλλά αν τα πράγματα τρέξουν και βρεθεί το νέο πρόσωπο, γιατί κάτι θα προκύψει από όλη αυτή την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ και το συνέδριο και οι εκλογές που θα γίνουν μετά, δεν ξέρω ποια θα είναι τα πρόσωπα, αλλά θα μπει το νερό στα βλάκι. Δεν μπορεί να μην μπει το νερό στα βλάκι. Επέτρεψε μου να πω, Τάκη, ότι θέλουμε ακόμα κάποιους μήνες για να μπει το νερό στα βλάκι. Δηλαδή δεν είναι ότι εκλέξαμε αρχηγό στο ΣΥΡΙΖΑ, τελειώσαμε. Ναι. Αυτό έχει και συνεπακόλουθα. Ναι. Και αναλόγως με το ποιον αρχηγό θα εκλέξει, θα δρομολογηθούν και επόμενες εξελίξεις. Να σου πω θέμα. Κινήσεις, π.χ. διασπάσεις. Ναι. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Αυτό έτσι θέλω να πω. Δηλαδή ακούγεται και διαρρέεται μέσω κύκλων και γνωστών ότι έστειλε το μήνυμα ο Κασελάκης, όπα, περιμένετε, παίρνω αποφάσεις, να είστε έτοιμοι. Δηλαδή αφήνει να εννοηθεί ότι θα ξαναμπεί στα πράγματα. Η περίπτωση να επανεκλεγεί ο Κασελάκης, νομίζω είναι αυτονόητο ότι πάμε για μια επόμενη διάσπαση. Περίπου σίγουρο. Ναι, και από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος Κασελάκης και όσοι τον υποστηρίζουν θα μπορούν να μείνουν από την ίδια στέχη ενός άλλου υποψηφίου, συνυποψηφίου του τώρα.
Ναι. Άρα γι' αυτό είναι ανοιχτό και αυτό το ζήτημα. Και επίσης αυτό έχει να κάνει και με ευρύτερα θέματα. Ίσως να μην τα συνδέουμε με τον εαυτό, στο μυαλό μας άμεσα, αλλά συνδέεται και με την υπόθεση του τι θα γίνει με την κεντροαριστερά. Ναι. Δηλαδή εξαρτάται και από το ποιος θα εκλεγεί στο ΣΥΡΙΖΑ, εξαρτάται και ποιος θα εκλεγεί στο ΠΑΣΟΚ. Και επίσης υπάρχουν και δυσκολίες πίσω από αυτό. Δηλαδή, αν πάρεις την εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ, αυτό τουλάχιστον που βλέπω εγώ τώρα στις μετρήσεις, η εκλογική βάση ψηφόρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο πρόθυμη στην προοπτική μιας συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως με τους ψηφοφόρους του ναι, ΠΑΣΟΚ. Τους έχουν λούσει από πάνω μέχρι κάτω. Είναι και λογικό. Εντάξει, ναι. Ξεκινάει βέβαια από παλιότερα με αυτό το αντισύριζα, ας πούμε, παρονομαστή που είχε ο χώρος αυτός, αλλά όταν η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται, ας πούμε, σε αυτό το σημείο που βρίσκεται σήμερα, δεν βρίσκεται κάποιος το πιστεύεις ότι αυτός ο μεγάλος χώρος της κεντροαριστεράς που έχει φτάσει κάποια στιγμή και στο 45% και έχει πολύ μακριά, το 2009, σου θυμίζω, ο Παπανδρέου έφτασε και πάντα νομίζω ότι ήταν μεγαλύτερος από ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς, δηλαδή θρηστικά, δηλαδή, ανεξάρτητα από το πώς εκφραζόταν, δηλαδή, εκλογικά. Πάντα ήταν ακόμη μεγαλύτερο. 45-55. Αυτό λοιπόν προφανώς κάπου υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έτσι, το ΠΑΣΟΚ, αν ξαναπατήσει τα πόδια του και ξαναμπεί το νερό στα βλάκι, θα προσπαθήσει να διεκδικήσει, αλλά το 45% είναι σίγουρο ότι δεν θα το συναντήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει άλλο ένα 15-20-25% από το 36% τόσο που είχε φτάσει. Όλο αυτό που υπολείπεται, να θερήσουμε τι έχει χάσει το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει κάπου, δηλαδή περιμένουν μια ευκαιρία στην κεντροαριστερά, μια παράταξη η οποία θα μπορούσε να ξανασυνενώσει όλο αυτόν τον κόσμο. Τώρα η φύση και θεωρώ και το πεδίο της πολιτικής απεχθάνεται τα κενά. Έτσι. Δηλαδή προφανώς εάν τα πράγματα δεν τραβάνε, πάντα κάτι καινούργιο. Ναι, ακούω. Ας πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να γυρίσει στο 5%. Ωστόσο, μα αν γυρίσει στο 5% είναι ένα καλό κόσμο ο οποίο θα πρέπει να στεγάσει την πολιτική. Κοιτάξτε τώρα, επειδή και οι δύο είμαστε λίγο παλιοί και ξέραμε ότι αυτός ο διαχωρισμός αριστερά-δεξιά, κεντροαριστερά, κεντροδεξιά κτλ. Είχε κάτι τείχους τεράστιους και δεν διανοείται κανείς να περάσει απέναντι. Έτσι. Και πολύ περισσότερο τότε, σε εκείνες τις εποχές που τα ξεκινούσαμε, δηλαδή την καριέρα μας, υπήρχαν 3-4 κόμματα. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Ναι. Δεν ισχυρίζουμε τώρα ότι δεν υπάρχουν ο διαχωρισμός αυτός και δεν είναι κατανοητός σε έναν κόσμο. Ωστόσο, υπάρχει πολύ μεγάλη ρευστότητα. Δηλαδή, πολύ εύκολα περνάει ο πολίτης από τον ένα χώρο στον άλλον. Γιατί έχει άλλα ερωτήματα στο μυαλό του που είναι περισσότερο σημαντικά στα κριτήρια του ποιον θα επιλέξω. Και όχι μια πολιτική κατεύθυνση στιγμή. Το ποιος μπορεί να μου λύσει καλύτερα από τους άλλους τα προβλήματα. Ποιο μπορώ να εμπιστευτώ περισσότερο. Και εδώ υπάρχει, ανακατεύεται λίγο η τράπουλα. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν οι παλιές αριθμητικές δεν νομίζω ότι χωράνε στα καινούργια τραπέζια. Για να δούμε. Γι' αυτό, για παράδειγμα, βλέπεις τώρα, ας πούμε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κυριαρχεί στο κέντρο του, στο χώρο του κέντρου. Ναι, βέβαια. Μέση που δεν μπορούσε να το φανταστεί κανείς, ας πούμε. Ναι. Και μια σειρά από προβεβλημένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είχαν διακριθεί στο ΠΑΣΟΚ είναι σήμερα στην Νέα Δημοκρατία. Και για πολλούς φαίνεται φυσιολογικό. Αν το έλεγες αυτό το 2000 σε κάποιον, θα σου έλεγε πήγαινα σε δει κανένας γιατρός. Θωμά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, να σε καλά.